Αγαπάτε φοβερά αυτό που κάνετε και καλά κάνετε. Λοιπόν, πάρα εγώ θέλω πολύ να μου πείτε τώρα αν την κυρία που έχουμε στην επόμενη φωτογραφία, αν της μάθατε να μαγειρεύει. Την Αλένη τη Μαναγάκη. Την Αλένη τη Μαναγάκη. Δεν ξέρω. Εκείνη ξέρει αν μαγειρεύει ωραία. Εγώ δεν έφαγα φαγητό της για να ξέρω. Δεν φάγατε ποτέ φαγητό της. Δεν έφαγα. Πολλά χρόνια συνεργασίας. Πολλά χρόνια. Με ρωτούσε διάφορα πράγματα για διάφορες συνταγές. Έβλεπε τι έκανα. Αλλά στο σπίτι της δεν έφαγα καμιά φορά. 8 χρόνια μαζί, συνεργασία. Τι επαφή έχετε πλέον, μιλάτε με την Ελένη? Γιατί από ό,τι έχουμε μάθει, δεν έχετε κάτι. Παιδιά, μπορούμε να φύγουμε από αυτό το θέμα. Εδώ, δεν θέλω. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά ευθέως είπε ότι 8 χρόνια που ήταν συνεργάτης, δεν την κάλεσε στο σπίτι της. Πρώτα απ' όλα, δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Σας το είπα. Το ξέρετε. Ύστερα, στο να πω εγώ κάτι για σένα ή για τον Α, κακό ή καλό, δεν μετράει. Ξέρεις γιατί? Γιατί ό,τι κάνεις γράφεται εκεί ψηλά. Έχετε δίκιο. Σε ένα ουράνιο μητρό. Να πείτε την αλήθεια. Και δεν αλλάζει αυτό. Έχετε δίκιο. 40 δικηγόροι να πούν το αντίθετο. Αυτό δεν αλλάζει. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί πιστεύω στο Θεό. Και από τη στιγμή που πιστεύω στο Θεό, ξέρω ό,τι κάνω γράφεται εκεί πάνω. Καλό κακό. Απλώς ο κόσμος θέλει να μάθει. Ο κόσμος θέλει να μάθει γιατί άλλο βλέπει και άλλο καταλαβαίνει. Έλα που δεν είμαι κοτσομπόλα. Ναι, αλλά δεν είναι και καλό να λέμε στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι. Άλλο μία συνεργασία και άλλο μία φιλία. Γιατί είσαστε μία. Αυτό ναι. Άλλο μία. Δηλαδή δεν είναι κακό να πείτε ότι με την Ελένη δεν έχω πάει στο σπίτι της ποτέ. Η αλήθεια είναι. Και το είπα. Το είπε. Δεν δοκίμασα αυτό. Όχι, αυτό λέω. Δεν είναι κακό. Στο γάμο του όμω πήγατε τι μαρέγγε. Τι ωραίο ήταν ο γάμος, τι ωραία χρόνια. Τι όμορφο τώρα, τι μου θύμισες. Με το δίσκο το μεγάλο, με όλες τις μαρυγκίτσες και όλοι παίρναν από εκεί. Τι ωραίο πράγμα. Ποιο γάμο? Το γάμο της Ελένης. Μπορεί να μην έτρωγε και να μην έκανε επαφές. Με το Γιάννη Λάτσιο εννοείς. Παιδιά, από όπου πέρασα, από όποιο κανάλι πέρασα, όπου μαγείρεψα, πέρασα ωραία.